Το όνομά μου είναι Άννα και έχω βρεθεί σε μια θέση που δεν περιμένω ότι θα βρεθώ ποτέ μου. Είμαι παντρεμένη με τον Γιώργο και το τελευταίο διάστημα δεν τα πάμε καθόλου καλά. Συνέχεια λείπει από το σπίτι και με αποφεύγει. Η πεθερά μου που μένει μαζί μας ανακάλυψε ότι με απατά. Όταν μου το είπε, τρελάθηκα και της είπα ότι θα χωρίσω από το γιο της. Αυτή όμως με συμβούλεψε να μην το κάνω. Μου πρότεινε μάλιστα να πω στον άντρα μου ψέματα πως είμαι έγκυος, ώστε να παρατήσει την άλλη και να γυρίσει σε μένα. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να ακολουθήσω το σχέδιο της πεθεράς μου για να κρατήσω τον άντρα μου ή να χωρίσω. Διλήμματα ζω. Άρα τι έγινε, τι βλέπεις? Καλά, Γιώργο μου, καλά. Εδώ χαζεύω στην τηλεόραση. Να σου πω, φεύγω. Τι εννοείς φεύγεις? Πάω με τα παιδιά να πιούμε κανένα κρασάκι, μωρέ. Ένα λεπτό, ρε, Γιώργο, πώς πάλι. Τι πάλι? Τι πάλι, κάθε μέρα έξω είσαι. Μία με τα παιδιά, μία με τη δουλειά, μία από εδώ, μία από εκεί. Τι θα γίνει? Ρε, Άννα, μου κάνεις πλάκα, πάλι τα ίδια μου αρχίζεις. Κάθε μέρα μαζί είμαστε. Τι μου λες, πάω και 2-3 φορές την εβδομάδα με τα παιδιά και κάτι έγινε, να πούμε. Νομίζω ότι είναι ανάποδο. Πιο πολύ είσαι με τα παιδιά και τους φίλους σου παρά σπίτι. Να σου πω κάτι, γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα συνέχεια, πραγματικά. Εσύ, γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε, Γιώργο? Τι σου έχεις κάτσει ποτέ εδώ σαν ανδρόγυνο να κάτσουμε παρέα, αγκαλιά, οι δυο μας να ράξουμε? Όλο έξω θες να είσαι. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, κορίτσι μου, και τι έγινε τώρα δηλαδή, να μου? Δεν καταλαβαίνω, πρέπει να μου το βγάλεις ξινό. Να πάω και να είμαι στραβωμένο στα παιδιά. Επίτηδες το κάνεις, επίτηδες το κάνεις. Ναι, επίτηδες το κάνω. Είμαι τρελή εγώ, εσύ είσαι ο λογικός. Εσύ, κορίτσι μου, γυρνάω από τη δουλειά. Είμαστε μαζί 2-3 ώρες. Έρχομαι, κοιμόμαστε μαζί. Έτυχε τώρα και βγαίνει το τελευταίο καιρό λίγο με τα παιδιά και κάνεις έτσι. Δηλαδή, γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή με τσαντίζεις. Δηλαδή, αν δεν βγεις, τι θα γίνει, ρε, εσύ, Γιώργο, για κάτι σπίτι σου? Θα πάθεις κάτι? Πρέπει να βγεις οπωσδήποτε. Δηλαδή, άμα κάτσω εδώ, ρε, αλλά και με δίπλα σου, τι θα γίνει, να πούμε? Θα είναι καλύτερα. Εντάξει, έλα, φύγε, φύγε, φύγε. Όχι, φύγε, θα φύγω μόνος μου, όχι επειδή το λες εσύ. Εντάξει, ναι. Άντε, γιατί όλα τα ίδια θέλεις. Εντάξει, Γιωργάκη, οκ. Εντάξει. Να πάρει ευχή. Άννα μου, τι έγινε, κοριτσάκι μου? Τι να γίνει, ρε, μητέρα? Και τι μαλώνατε? Δεν μπορώ, όταν σας ακούω να μαλώνετε, στεναχωριέμαι πολύ. Ναι, κι εγώ στεναχωριέμαι να τον ακούς. Όλη μέρα έξω είναι, κάθε μέρα έξω με τους φίλους του, με τη δουλειά του. Έχει να τον δει το σπίτι τόσο καιρό. Καλά, η δουλειά δικαιολογημένη. Οι φίλοι τους ξέρεις, τους άντρες τους έχεις μάθει πια τόσο καιρό. Τους πιάνει μία μούρλα, να δουν τα ποδόσφαιρα, να πιούνε καφέ, να πούνε ηλικιώτες. Είναι πιο κουτσομπόλιδες από εμάς και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, βρε μητέρα, έχετε δίκιο, αλλά τι θα γίνει αυτό το βιολί? Τον βλέπετε όλη μέρα, κάθε μέρα λείπει. Τι θα γίνει? Και εσύ έχεις δίκιο. Έλα να σου πω, ας τον λίγο να ξεσπάσει και να ξεθυμάνει και άμα δούμε ότι το παρατραβάει, εδώ είμαι εγώ. Θα του βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Πάλι καλά που είστε και εσύ σπίτι. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ. Ψυχή μου. Καλά, ε. Ήτανε τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αγάπη μου. Κι εγώ περνάω πολύ ωραία μαζί σου. Όχι μόνο ωραία, περνάμε τέλεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Αλλά. Άσε τα αλλά τώρα. Άσε τα αλλά. Τι είναι? Μήπως ήρθε η ώρα να χωρίσεις? Δεν μπορώ άλλο να είμαστε κρυφά μαζί. Πω, και εγώ, τι μου τη θύμισες τώρα, μου χάλασε διάθεση. Ούτε να τη σκέφτομαι δεν μπορώ. Όλο είναι βιάζει, φωνάζει. Να τη σκέφτεσαι, αλλά δεν χωρίζεις. Κοτσιμά, το κάνω, αλήθεια. Πότε? Σύντομα, εντάξει, αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά θα το κάνω γιατί. Και εγώ μαζί σου. Με κοροϊδεύεις. Τώρα τι να αυτά που λες, δεν τρέπεσαι? Και εγώ μαζί σου θέλω να είμαι. Γιατί είμαι συνέχεια, γιατί φεύγω συνέχεια από το σπίτι, νομίζεις? Γιατί? Για να είμαστε μαζί, αλλά τελείωνε, χώρισε. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια, κουράστηκα. Ούτε θα σου μπορώ. Φύγω. Δεν πας πουθενά, δεν φεύγεις. Να σου πω, μην το ξανάπεις αυτό. Κοίταξε με. Θα χωρίσω. Σύντομα. Σύντομα. Άννα μου. Κοριτσάκι μου. Τίποτα, μητέρα. Με δω έτσι. Χαζεύω απ' έξω το παράθυρο. Τι να κάνω? Δεν σε βλέπω να χαζεύεις. Σε βλέπω σκεπτική και προβληματισμένη. Τι έγινε? Τι να σας πω, μητέρα. Δεν είμαι πολύ καλά το τελευταίο καιρό. Με τον Γιώργο δεν τα πάμε καλά. Δεν το βλέπετε. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Εξακολουθεί αυτή η κατάσταση? Εξακολουθεί. Όλο να φεύγει, να λείπει. Δεν μου μιλάει.
Τέλος πάντων, γενικά υπάρχουν προβλήματα. Έχει πάψει πλέον να είναι και τρυφερός μαζί μου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, μητέρα, δεν ξέρω τι να κάνω. Για πες μου το τρυφερός. Τι εννοείς? Μην τρέπεσαι, πες μου σε παρακαλώ. Δεν τρέπομαι, απλά τώρα ναι. Έχουμε να βρεθούμε ερωτικά, μη σας πω, μήνες ολόκληρους. Δεν είναι δηλαδή... δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, νέοι άνθρωποι, και εσύ μια όμορφη κοπέλα. Πείτε μου, τι να κάνω, από ότι τον πλησιάζω όλο δεν μπορεί, έχει νεύρα. Ούτε γυναίκα να ήταν που σκεφτόμαστε συνέχεια πονοκεφάλους και μόνο αυτά δεν μου έχει πει. Άννα μου, μήπως φταίω κι εγώ που είμαι μέσα στα πόδια σας συνέχεια. Εσείς γιατί να φταίτε? Μήπως τον Αναστέλη αυτό. Να σου πω κάτι, σήμερα θα φύγω. Τι θα πάω να μείνω σε μια εξαδέλφη μου. Ναι. Και θα αφήσω το πεδίο ελεύθερο. Εσύ, εντάξει, φρόντιζε ως γυναίκα να αναθερμάνεις τα πράγματα. Λέτε να βοηθήσει αυτό? Να το προσπαθήσω, γιατί όχι. Ίσως αν μείνουμε τελείως οι δυο μας, να είναι καλύτερα. Και αν χρειαστεί θα το επαναλάβω. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μητέρα. Πάρα πολύ. Μωράκι μου, τι κάνεις, πώς καλά, είσαι? Τι έπαθε? Τίποτα, αγάπη μου, έχεις λείψει και ξέρεις τώρα. Έλα ρε, κάτσε, περίμενε, η μητέρα μου πού είναι? Δεν είναι εδώ, αγάπη μου, έλα, κάτσε. Κάτσε, τι έγινε, περίμενε, γιατί δεν είναι εδώ, πού πήγε? Έχει πάει στην ξαδέλφη της. Ωραία, και? Τίποτα, έχει πάει στην ξαδέλφη της και είπε να μας αφήσει έτσι λίγο μόνος. Να σου πω, τι? Την έδιωξες? Όχι, αγάπη μου, δεν την έδιωξα. Μόνη της πήγε η γυναίκα. Ήθελε να μείνει να μας αφήσει λίγο μόνους. Σοβαρά? Ναι. Και γιατί μου πετάει τώρα τελευταία συνέχεια σπόντες ότι και καλά δεν τα πάτε καλά με την Άννα και στεναχωριέμαι και τέτοια? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι, έλα τώρα, αγάπη μου, βγάλε το σακό. Κάτσε ρε, παιδί μου, σου λέω. Έδιωξε τη μάνα μου πάλι, αυτό έκανες. Ρε εσύ, Γιώργο, δεν έδιωξα τη μάνα σου. Η ίδια ήθελε να φύγει για να μείνουμε λίγο οι δυο μας. Και πώς και ήθελε να φύγει, αφού δεν φεύγει σχεδόν ποτέ να πούμε και δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να μου το πει? Ωραία, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αν θα έχει φύγει η μαμά σου ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι την πιέζεις και πας και την πιέζεις να με πιέζει εμένα, για σένα. Δηλαδή, Μάρτον. Ρε εσύ, Γιώργο, τώρα δηλαδή πραγματικά έχει έρθει απέξω. Δεν θέλει να βρεθούμε λίγο? Γιατί δεν βρισκόμαστε? Όχι, δεν κατάλαβε. Εννοώ να βρεθούμε έτσι λίγο. Σα ζευγάρι ερωτικά, ρε εσύ, Γιώργο. Καλά, μόνο αυτό έχει στο μυαλό σου? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό στο μυαλό μου, αλλά έχουμε τόσο καιρό να βρεθούμε. Μου λείπει, το θέλω. Εντάξει, έχω χίλια δυο πράγματα στο μυαλό μου. Προσπαθώ στη δουλειά, σκοτώνω, με κάνω και θα έχω τώρα αυτό. Τώρα ήρθα. Δηλαδή, Μάρτον, πώς κάνεις έτσι? Τι πειράζει, ήρθες τώρα απ' έξω και δεν θέλεις έτσι λίγο να βρεθούμε? Ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου. Αφού θέλεις. Ναι. Κράτα το σακάκι και εγώ πάω μέσα. Να βρεθείς με το σακάκι. Άννα μου. Τόση ώρα είμαστε εδώ και δεν μου έχεις πει τίποτα. Τι να σου πω? Έλα, με έχει φάει η αγωνία. Τι έγινε χθες το βράδυ? Ναι, εντάξει. Για χθες το βράδυ που φύγατε. Ναι. Φιάσκο, μητέρα. Όταν σας λέω φιάσκο, φιάσκο. Γιατί, αγάπη μου όμορφη? Τίποτα. Τον περίμενα να έρθει. Ήρθε τέλος πάντων από τη δουλειά. Ήτανε κουρασμένος. Εγώ του την έπεσα έτσι όσο μπορούσα πιο γλυκά, πιο τρυφερά. Νευρίασε πάρα πολύ. Καταρχάς νευρίασε πολύ που έμαθε ότι φύγατε για να μείνουμε οι δυο μας στο σπίτι. Έγινε έξαλλος. Τι κάθισε και λες τη μάνα μου για τα ερωτικά μας και το ένα και το άλλο. Καλά, δεν μου πες ακριβώς τίποτα, δεν χρειάζεται να το ξέρει. Εγώ ήθελα να πάω στην ξαδέλφη μου. Εντάξει, αυτός άλλο το κατάλαβε διαφορετικά. Σκοτωθήκαμε, πάλι τσακωθήκαμε. Σηκώθηκε, πήγε για ύπνο και με παράτησε μόνο στο καναπέ. Δεν μου λες, αγάπη μου, μήπως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά του? Μήπως έχει κάποιο θέμα υγείας? Δεν εξηγούνται όλα αυτά. Είναι περίεργα. Τι να σας πω, μητέρα, και πού από τότε τον ρωτάω τι συμβαίνει, να μου μιλήσει για τη δουλειά του, αφού τον έχετε δει. Τελευταία έχει συνέχεια νεύρα. Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Οι άντρες είναι ιδιόρυθμοι. Να του μιλήσω εγώ? Όχι, όχι, μην διανοηθείτε. Θα γίνουν χειρότερα. Εδώ λίγο είδατε τι σας λέω. Έμαθε ότι χθες φύγατε για χάρη μας και έγινε έξαλλος. Καλά. Πρέπει να βρούμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Τι να πω, μητέρα, έχω προσπαθήσει τα πάντα, αλλά τι να κάνω? Δεν με θέλει πια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν το νομίζω, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι, περνάγαμε τόσο ωραίες στις αρχές. Ξαφνικά τι έχει γίνει και δεν θέλει να είναι ούτε σπίτι ούτε δίπλα μου, δεν ξέρω. Κάτι υπάρχει, πρέπει να το βρω. Τι να πω, έχω αρχίσει να υποψιάζομαι περίεργα πράγματα. Λέτε να έχει καμιά άλλη? Δεν νομίζω, αλλά θα τα ψάξουμε όλα. Τι να πω, μητέρα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τον Γιώργο. Τον αγαπάω. Θέλω να κάνουμε και ένα παιδάκι αύριο μεθαύριο. Το ξέρω, κοριτσάκι μου. Άντε, ρε μωρό μου, έλα. Τώρα έρχομαι, αγάπη μου, έρχομαι. Άντε, σε περιμένω. Έλα, ρε παιδί μου, πώς κάνεις έτσι? Τόση ώρα. Να σου πω, τι σου έχω πάρει?
Τι μου έχεις πάρει? Ένα δωράκι. Αλήθεια το λες, μωρό μου? Άμα δεν σκεφτώ εσένα, ποιον θα σκεφτώ? Αχ, είναι υπέροχα. Σ' αρέσουνε? Είναι τέλεια, θα τα βάλω τώρα. Βάλε τα τώρα, κι εγώ να αλλάξω, να ξαπλώσω. Αλλά ρε εσύ, μωρό μου, να σου πω. Έλα. Έχουμε καιρό να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, σιγά. Τι σιγά? Και τι να γίνει τώρα, εντάξει, αυτό θα γίνει εν καιρό. Πότε? Μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο? Αυτό? Ναι. Κάτσε, είναι Τετάρτη τώρα. Έλα, Χάρη, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να το κανονίσω, ξέρεις τώρα το πρόβλημά μου. Προσπάθησέ το, κάντο για μένα. Κάτσε, δεν έχεις καταλάβει, όλα για σένα τα κάνω. Το ξέρω. Αλλά, κοίτα, να πάω να το πω τώρα έτσι, να το κάνω με το άλλο. Να δω κιόλας, δεν είναι τόσο εύκολο, έλα σε παρακαλώ, τώρα μη με στεναχωρείς. Προσπάθησέ το. Γιώργο, τι έγινε, ετοιμάζεσαι? Ναι, μάνα, ναι. Θε μου λες, αγόρι μου, γιατί δεν παίρνεις και την Άννα μαζί σου? Πού να την πάρω? Εκεί που πας. Καλά με δουλεύεις, ρε μαμά, για δουλειά πάω. Για δουλειά πας, αλλά το βράδυ δεν έχεις δουλειά, έτσι? Έχεις κάποιες ώρες το πρωί. Πάρε την Άννα, θα κάνει τις βόλτες της αυτό το πρωί. Να δει και το ωραίο μέρος που θα βρίσκεις και το βράδυ να το παράσετε μαζί όμορφα. Συγγνώμη, επικοινωνείς με αυτά που λες. Πάω για δουλειά, θα είμαι το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Έχω συναντήσεις, έχω χίλια δύο πράγματα. Ναι. Και το βράδυ θα έχω την Άννα να πηγαίνουμε βόλτα. Γιατί σε πειράζει, γυναίκα σου είναι. Τι είναι αυτά που λες, ρε μαλακά, γιατί ανακατεύεσαι, μπορείς να μου πεις? Γιατί πρέπει να είσαι δίκαιος, εντάξει? Δίκαιος είμαι, για δουλειά πάω να φέρω λεφτά. Δίκαιος είμαι, αλλά είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί ανακατεύεσαι τόσο πολύ? Γιατί πρέπει να μπει τάξη. Πήγαινε. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου, εντάξει? Εντάξει, άντε, Γιώργος, το καλό. Έχεις παραγίνει και εσύ, μου φαίνεται. Άντε, άντε, φεύγω. Δεν σε φιλάω, με τσάντησες. Καλά να περάσεις. Για δουλειά. Σε μένα. Θα σου πω εγώ ποια δουλειά πας. Έλα, μωρό μου. Έλα, να σου πω. Το γανόνισα. Σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Ναι, αφού σου το είπα. Ναι, μωρό μου. Σ' αγαπάω πολύ και να ξέρεις ότι θα περάσουμε τέλεια το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, πάω στο αμάξι και έρχομαι. Θα σου κορνάρω να κατέβεις. Ναι, ναι. Έλα, σ' αγαπάω. Τουλάχιστον. Ναι, ναι. Ωστε, έχεις άλλη, Γιώργο, ε. Θα λογαριαστούμε. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά, μητέρα, εσείς τι κάνετε? Βλέπεις τηλεόραση? Χάζευα λίγο εκεί, τι να κάνω. Όλη μέρα μόνη στο σπίτι, ο Γιώργος χαμένος, σαν να μην έχω άντρα. Πώς είναι το πράγμα, δε? Πώς να είναι, μητέρα, από το κακό στο χειρότερο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όλη μέρα στη δουλειά, όταν γυρνάει σπίτι, σαν να μην είναι εδώ, και μετά έξω βόλτα με τους φίλους του, ούτε ξέρω τι κάνει. Δεν μου λες, καρδιά μου, γιατί με έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτό. Πείτε μου. Μου είχες πει προκαιρού ότι έχεις μία υποψία, μήπως έχει κάποια άλλη. Τι εννοείτε? Ναι, σας είχα πει ότι σκεφτόμουν να μπει τυχόν. Εσείς γιατί το λέτε αυτό? Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω, μητέρα? Το ψάχνω. Τι ψάχνετε? Μου μπήκε και εμένα υποψία. Και, βρήκατε κάτι? Μη με τρελαίνετε τώρα, πείτε μου, μητέρα. Με κάποια προσπαθεί να τραβηχτεί. Τι κάνει? Εντάξει. Λογικό, δεν είμαι τρελή να πιστεύω ότι πηγαίνει στη δουλειά και λείπει όλη μέρα έτσι. Όχι, Άννα μου, έχεις δίκιο, αγάπη μου. Τι θα κάνω, μητέρα, τώρα μου λέτε, τι θα γίνει? Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τι άμεσα? Τέρμα, τελειώσαμε. Λόμα. Θα τον χωρίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε παρακαλώ, το να χωρίσεις είναι εύκολο. Το να κρατήσει ένα σπίτι είναι δύσκολο. Οι άντρες ξέρεις πώς γυρνάνε. Βρίσκουνε μία, τους γυαλίζει, πάνε για πέντε μέρες και φεύγουν. Και τι θα γίνει, θα κάνω τα στραβά μάτια, δηλαδή, και ο Γιωργάκης θα γυρνάει από εδώ και από εκεί? Θα του πεις ότι είσαι έγκυος. Τι θα του πω? Ότι είσαι έγκυος. Μητέρα, πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι εύκολο να πω πώς θα είμαι έγκυος. Αυτά τα πράγματα δεν τα κανονίζουμε έτσι. Δεν νομίζω ότι έχετε και τόσο πολύ καιρό να βρεθείτε.
Όχι, αλλά δεν είμαι έγκυος. Ωραία. Γι' αυτό. Θα το πεις αυτό και θα δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Συγγνώμη να σας πω κάτι, ακόμα και να πιστέψει ο Γιώργος τώρα ότι είμαι έγκυος, στην πορεία τι θα γίνει, πώς θα εμφανίσω ένα παιδί, μια κοιλιά. Λοιπόν, είμαι μάνα του και ξέρω πώς θα αντιδράσει. Καταρχές, 100% θα χωρίσει με την άλλη. Όσο για τη συνέχεια, θα βρούμε μια λύση. Σε παρακαλώ, Άννα μου, δεν πρέπει να χαλάσει το σπίτι σας. Σε παρακαλώ. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να ακολουθήσω το σχέδιο της πεθεράς μου για να κρατήσω τον άντρα μου ή να χωρίσω. Βρε, βρε, καλώς τον αντρούλη μου. Τι γίνεται, μιλήσω. Γιωργάκη μου, θα με φιλήσεις. Ναι, ναι, τι έγινε. Καλά εσύ, πώς είσαι αγάπη μου. Καλά, κουρασμένος μωρά από το ταξίδι. Πέρασες δύσκολα, ε! Πάω να αλλάξω, άμα είναι και θα έρθω. Γιωργάκη, πριν αλλάξεις, έλα λίγο που σε θέλω. Κάτσε ένα λεπτάκι. Κάτσε. Μα ένα λεπτάκι, κάτσε, δεν πειράζει. Ήταν δύσκολο το ταξίδι σου, αγάπη μου. Ναι. Δούλεψες πολύ, κουράστηκες. Τι ύφος είναι αυτό τώρα. Με ποια ήσουν στο ταξίδι σου, Γιώργο? Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λέω? Ναι, τι είναι αυτά που λες? Άκου να σου πω, τα ξέρω όλα. Ξέρω ότι έχεις άλλη, ξέρω ότι ήσουν μαζί του στο Σαββατοκύριακο και με δουλεύεις ψηλό γαζί. Ως εδώ, Γιώργο μου, τέλος. Σωστά πέφτει αυτές τις βλάκες, δεν καταλαβαίνω τώρα. Πώς είναι αυτά τα πράγματα πάλι? Τι είναι, πάλι σε έχουν πιάσει τα ψυχολογικά σου? Τουλάχιστον να έχεις τον ανδρισμό να μου πεις την αλήθεια, ρε. Πας καλά. Τελειώσαμε, καταλαβες. Μέχρι το βράδυ έχω πάρει τα πράγματά μου, χωρίζουμε. Ρε Άννα. Ρε Άννα.